Καλημέρα σας από τον τρελό τρελό κόσμο. Και μόλις τώρα ανοίγοντας το κομπιούτερ είδα ότι η νέα γερμανική κυβέρνηση τι προσδοκίες έχει ο κόσμος και τι αντιδράσεις έχει προκαλέσει. Αυτή είναι η εικόνα που μόλις ανοίξετε την ελληνική την ιστοσελίδα της ελληνικής έκδοσης της Deutsche Welle. Λέει, ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης στη Γερμανία απασχόλησε έντονα τις τελευταίες ημέρες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε τις εξελίξεις το Βερολίνο και η Ουάσιγκτον. Η επιστροφή ενός γνώριμου προσώπου στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, του Frank Walter Steinmeier, προκάλεσε ανακούφιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει η ανάλυση του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων DPA. Ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός είχε αφήσει καλές εντυπώσεις κατά την πρώτη θητεία του στο Υπουργείο μεταξύ 2005 και 2009. Παρόλο ήταν προφανώς ιδιαίτερα υποχωρητικός έναντι στη Ρωσία, όπως σημειώνουν κυβερνητικοί κύκλοι στην Ουάσιγκτον. Αυτό είναι μια έμεση προειδοποίηση, λέω εγώ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται τώρα ο τρόπος που θα διαχειριστεί την κρίση στην Ουκρανία. Είναι το νέο παιχνιδάκι στα χέρια της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η χρωματιστή επανάσταση, ας πούμε. Την ίδια ώρα η Ρωσία ελπίζει να σταθεροποιήσει τη σχέση με το Βερολίνο και τη σχέση μεταξύ Πρόεδρου Πούτιν και της καγκελαρίου Μέρκελ. Και οι δύο ηγέτες μιλούν τη γλώσσα του άλλου, εντούτοις δεν λείπουν οι εντάσεις, όπως σημειώνεται. Θυμίζουμε ότι η Μέρκελ είναι ανατολικογερμανίδα. Στα ανατολικογερμανικά σχολεία διδασκότανε η ρωσική, όπως στα δυτικογερμανικά η αγγλική και σε όλες τις χώρες επιρροής η αγγλική στη Δύση. Μετά τον εκλογικό θρίαμβο της Μέρκελ, στις τελευταίες εκλογές ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να περάσουν αρκετές εβδομάδες για να συγχαρεί την καγκελάριο. Στις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία το 2012, που είχαν επισκιαστεί από κατηγορίες για παρατυπίες, η Μέρκελ δεν συνεχάρηκαν τον Πούτιν, αλλά περιορίστηκε να μεταφέρει τις καλές ευχές της. Έκπληξη προκάλεσε στη Μεγάλη Βρετανία το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν σχεδόν τρεις μήνες για να σχηματιστεί η γερμανική κυβέρνηση. Κάτι παρόμοιο θα ήταν μάλλον αδιανόητο για τους Βρετανούς. Ο τωρινός κυβερνητικός συνασπισμός στο Λονδίνο σχηματίστηκε το 2010, λίγες μέρες μετά τις εκλογές. Αυτά με τη Γερμανία και την κυβέρνηση. Περιμένουμε και άλλες αντιδράσεις. Λέει ότι για τους κυβερνώντες σοσιαλιστές στη Γαλλία η συμμετοχή των σοσιαλδημοκρατών στη νέα κυβέρνηση στο Βερολίνο είναι μήνυμα ελπίδας και μάλλον θαυμασμό προκαλεί ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης στην Ισπανία, υποστηρίζει το Deutsche Welle. Η Ιταλία της κρίσης θέλει να διαπιστώσει αν η συμμετοχή των σοσιαλδημοκρατών στην κυβέρνηση θα συμβάλλει στη χαλάρωση της γερμανικής πολιτικής όσον αφορά τη διαχείριση της ευρωκρίσης. Αυτό που ελπίζουν και εδώ στην Ελλάδα, σημειώνει η ανάλυση του DPA, δεν υπάρχει μέχρι τη Δευτέρα επίσημη αντίδραση για τη νέα γερμανική κυβέρνηση, μέχρι χτες δηλαδή. Κύκλοι του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών όμως εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές στην πολιτική της λιτότητας. Ποιος είναι Υπουργός Οικονομικών στη Γερμανία? Εάν ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, τότε δεν θα χρειαστούμε βοήθεια, υποστήριζαν οι ίδιοι κύκλοι του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα όμως υπάρχει ελπίδα να γίνει αισθητή η συμμετοχή των σοσιαλδημοκρατών στην κυβέρνηση, γιατί είναι ανοιχτά υπέρ της μεγαλύτερης αλληλεγγύης με τον Νότο, όπως έγραψαν στην Αθήνα η εφημερίδα Τα Νέα, επισημαίνει η ανάλυση του DPA. Από τις ελπίδες για τη νέα γερμανική κυβέρνηση δεν τρέφω καμία ελπίδα εγώ προσωπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει διπλωματία είναι αυτή, οι επίσημοι ας εκφράσουν ελπίδες. Ας πάμε σε αυτό που απασχόλησε όλο τον κόσμο και τον απασχολεί ακόμα. Είχαμε μια περίεργη εξέλιξη με το σκάνδαλο της NSA. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι το πρόγραμμα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών να παρακολουθεί τα ηλεκτρονικά μέσα, τα τηλεφωνήματα κτλ. Των πολιτών, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων χωρών, είναι αντισυνταγματικό.
Και όχι μόνο είναι αντισταγματικό, ο περιφερειακός δικαστής Judge Richard Leon βρήκε ότι το πρόγραμμα παραβιάζει την τέταρτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος που απαγορεύει τις χωρίς λόγο έρευνες και παρακολουθήσεις. Η απόφαση κρίνει επίσης ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικανικής Κυβέρνησης απέτυχε να δείξει τι ακριβώς κέρδισε με το να παρακολουθεί αυτά τα στοιχεία. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τώρα θα παρακολουθήσουμε αυτό που βρήκα στο διαδίκτυο και έχει κάνει ήδη 700.000 χτυπήματα, το παρακολούθησαν δηλαδή 700.000 άνθρωποι στο YouTube, τις τελευταίες μόνο ελάχιστες μέρες. Το τραγούδι λέγεται NSA is coming to town και είναι το γνωστό τραγούδι «Ο Άγιος Βασίλης έρχεται στην πόλη». «Santa Claus is coming to town». Αυτό το έχει κάνει ένας οργανισμός που λέγεται Action, ACLU, και είχε για στόχο να καλύψει τουλάχιστον 50.000 λήψεις βίντεο. Έχει φτάσει όμως σε 700.000 και νομίζω ότι θα φτάσει πολύ περισσότερες. Να το ακούσουμε, να το δούμε κιόλας. Ah, the holiday season. A time for celebration, magic, and spending time with the people you love. But don't forget who's watching to make sure you're not being naughty. You better watch out, you better not Skype. You better log out, yeah, you better not type. The NSA is coming to town. You're making a list, they're checking it twice. They're watching almost every electronic device. The NSA is coming to town. They see when you are sleeping. They hear while you're awake. They know who you call and who you write. So encrypt for goodness sake. With Congress in the dark and a cloak and dagger court, we're looking for answers and they're coming up short. The NSA is coming to town. They're making a list, checking it twice. They're watching almost every electronic device. The NSA is coming to town. The NSA is coming to town. The NSA is coming to town. Τώρα θα ήθελα να γυρίσουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά να δούμε την ρωσική αντίδραση από την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας του κυρίου Σοϊγκού στην Αθήνα. Ο Σεργέη Σοϊγκού αναφέρθηκε το άρθρο που το αλίευσα από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο «Η Ρωσία τώρα», λέει ότι η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας που εκφράζεται και στην απόκτηση εκ μέρους της Αθήνας του υπερόπλου S-300, το οποίο πρόσφατα δοκιμάστηκε στην Κρήτη, αποτελεί υπόδειγμα σχέσεων μεταξύ χώρας μέλους του ΝΑΤΟ με τη Μόσχα. Τι σηματοδοτεί λοιπόν η επίσκεψη Σοϊγκού στην Αθήνα? Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέη Σοϊγκού, βρέθηκε στην Αθήνα για διήμερη επίσκεψη, συνομίλησε για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με τον Έλληνα ομόλογό του Δημήτρη Αβραμόπουλο, έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, υπέγραψε συμφωνία για την προμήθεια από την Αθήνα στρατιωτικού εξοπλισμού και δεσμεύτηκε για την παραπέρα ανάπτυξη της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας Ρωσίας-Ελλάδας. Ενώ ανέλαβε τη συγκατάθεση για διευκολύνσεις των ρωσικών πολεμικών πλοίων που περιπολούν στη Μεσόγειο σε ελληνικά λιμάνια για ανεφοδιασμό σε νερό καύσιμα και για την ανάπαυση των πληρωμάτων. Εδώ βλέπουμε από την εικόνες από την άσκηση που έγινε με την πρώτη εκτόξευση πυράβλων S-300, αυτών που ήταν να πάνε στην Κύπρο, έβαλε βέτο η Τουρκία,
κάναμε, εμείς σκύψαμε το κεφάλι, τους πήραμε στην Κρήτη και από το πεδίο βολής Κρήτης παρακολουθούμε. Να ακούσουμε και λίγο ήχο, τώρα θα κάνει το μπαμ. Αρκετές ημέρες από την επίσκεψη Σοϊγκού στην Αθήνα και οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στη διάρκεια της δεν θα προκαλούσαν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν δεν υπήρχε μια αρκετά ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, της οποίας το δίκτυο αεράμινας, αν και αποτελεί τμήμα της νατοϊκής αεράμινας, βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα, εκτός βέβαια από το ελληνικό αντιεροπορικό που έχουμε. Όταν λοιπόν από τις Βρυξέλλες ακούγονται διαμαρτυρίες σχετικά με το ότι η στρατιωτικό τεχνική συνεργασία Ρωσίας και ΝΑΤΟ εμποδίζεται από διαφορετικά τεχνικά και τεχνολογικά πρότυπα των δύο πλευρών, το παράδειγμα της Αθήνας, σημειώνει ο ρωσικός ιστότοπος, κατά παράξενο τρόπο αποτελεί την εξαίρεξη σε αυτή την αντίληψη. Είναι σαφές πως όταν δεν υπάρχουν πολιτικές προκαταλήψεις και τη θέση τους παίρνουν η θετική διάθεση για συνεργασία και η φροντίδα για την ασφάλεια της ίδιας της χώρας, τότε κανενός είδους πρότυπα είναι ικανά να σταθούν εμπόδιο. Αυτό είναι το σχόλιο που κάνουν οι Ρώσοι για τις συμφωνίες τις οπλικές που έχει υπογράψει η χώρα με την Αρκούδα, έτσι, αυτή τη μεγάλη δύναμη που θα πω ότι είναι παρεξηγημένη γιατί τόσα χρόνια η προπαγάνδα μας έχει στρέψει τα νότα προς τα εκεί και μάλλον υποχρεωτικά μας εμποδίζουν να έχουμε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Θα γυρίσουμε τώρα στη χώρα μας και θα πάμε στον, ας πούμε, μόνιμο ανταποκριτή της εκπομπής στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο φίλος μας, ο Φίβος ο Σιωνακίδης. Καλημέρα, Φίβο. Καλή σου μέρα, Κωστά. Ο Φίβος, λοιπόν, μιλούσαμε χθες το βράδυ και αναφερόμαστε στις ιστορίες αυτές που απασχολούν την επικαιρότητα και ιδιαίτερα το πόσα σπίτια έχει ο καθένας μας με αφορμή ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι έχουν δεκάδες σπίτια και τα λοιπά. Φίβο, για πες μας την άποψή σου την οποία ως αρχιτέκτονας έχεις πώς να το πω, με επιχειρήματα αναλύσει για το πόσα σπίτια έχει ο καθένας. Δεν με σοκάρουν αυτά τα οποία άκουσα για πολλωστή χρονιά, τα κουτσομπολιά περί της
ακίνητης περιουσίας και των χρημάτων που έχουν οι πολιτικοί, που επανελήφθη το ίδιο σκηνικό. Από τις απλές γνώσεις μου, στην Ελλάδα υπάρχουν 22 εκατομμύρια ακίνητα, μάλλον προπενταετίας ή δεκαετίας περίπου υπήρχαν 22 εκατομμύρια ακίνητα. Σήμερα θα είναι λίγο περισσότερα λόγω της κατάπνησης των συστάσεων οριζοντίας ιδιοκτησίας ή κατακορύφησης. Αυτά είναι καταγραμμένα στο κτηματολόγιο? Δεν έχει τελειώσει το κτηματολόγιο, το σύνολο των... δεν ξέρω πώς έχει προκύψει, εν πάση περιπτώσει αυτή την πληροφόρηση είχα. Άρα, τα 10-11 εκατομμύρια Έλληνες που είμαστε σημαίνει ότι κάθε κατά κεφαλήν έχουμε 2,2 με 2,3 ακίνητα. Και εφόσον κάθε νοικοκυριό έχει 3-3,2 άτομα ανά νοικοκυριό, σημαίνει ότι κάθε οικογένεια έχει 6-7 ακίνητα κατά μέσον όρο. Άρα δεν με σοκάρει το ότι ο χι αρχηγός του κράτου, του κόμματος, ο κ. Κουβέλης, ας πούμε, έχει 15 ακίνητα. Καλά, εντάξει, δεν είναι και πάμπλουτος δηλαδή. Βέβαια, άμα σκεφτείς ότι κάποιοι δεν έχουν ούτε ένα ακίνητο, βέβαια είναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Και είναι πολύ σοσιαλιστικό, να το πούμε σε εισαγωγικά, το να λες ότι αντιστοιχούν τόσα ακίνητα. Γιατί δεν έχουμε... να δουλεύουμε με τους μέσους όρους. Ναι, αλλά η πραγματικότητα διαφέρει από το μέσο όρο. Γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι ακτήμονες. Ακριβώς. Άρα το να το παρουσιάζουμε έτσι τα πράγματα δεν είναι ωραίο. Εγώ υποθέτω όμως ότι οι 300 της Βουλής, χωρίς να θέλω να παρουσιάσω δεξιά άποψη, οι 300 της Βουλής τουλάχιστον θα είναι πάνω από τον μέσο όρο του κάθε Έλληνα. Γιατί τους εκλέγουμε στο τέλος. Και όχι γιατί αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Γιατί εκλέγουμε και ειδικά αυτούς. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, άρα και προχωράω, γιατί εγώ θύμωσα με το σχόλιο γενικά του τύπου της τηλεόρασης. Διότι αν απαξιώνουμε συνεχώς με τον τρόπο που παρουσιάζουμε ορισμένα πράγματα αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα ανανεωθεί το πολιτικό προσωπικό? Μα για να ανανεωθεί, θα πει ότι χρειάζεται να ανανεωθεί. Το ξέρουμε. Ναι, αλλά αν δεν τους απαξιώσεις με εισαγωγικά, και όχι όλους, κάποιους, για τον τρόπο που χειρίζονται, ας πούμε, προκλητικά τα περιουσιακά του στοιχεία, ας πούμε, δηλαδή τι ακριβώς επιδιώκει ένας άνθρωπος. Θα πει ότι επειδή έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, να ασχοληθούμε και με λίγο με την πολιτική, όχι τίποτα άλλο, αλλά για να έχουμε κάτι να κάνουμε. Γιατί όλοι οι άλλοι λέμε να ασχοληθούμε με κάτι για να βγάλουμε τον επιούσιο. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ναι, εντάξει, αυτή είναι μια άλλη οπτική γωνία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ περισσότερο θέλω να σχολιάσω τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται αυτά τα πράγματα, λέγοντας αυτά τα στοιχεία πρώτο, και δεύτερον, ότι ο τρόπος που παρουσιάζονται, όπου ανακατεύονται χρήματα με αριθμό ακινήτων, δεν πάει να πει τίποτα. Ο κάθε ένας μας, με τις δηλώσεις που κάνει στο Ε9, έχει μια αντικειμενική αξία περιουσίας. Άρα θα μπορούσε να εμφανίζεται η αντικειμενική αξία της περιουσίας του χ βουλευτή ή υπουργού, και όχι το πόσα ακίνητα έχει, και να βγαίνουν κάποιοι να απολογούνται ότι ξέρετε, εγώ έχω πολλά ακίνητα, αλλά είναι το 6,5% εξαδιαιρέτου με κάτι ξαδέρφια μου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Γιατί δεν τα επεξεργάζουν τα στοιχεία να μας τα δώσουν με το ποιος είναι πλούσιος, ποιος είναι φτωχός, ας το πω έτσι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Να σου πω και κάτι άλλο, που ίσως το κοινό δεν το ξέρει. Αυτά αναρτώνται σε ειδική σελίδα στη Βουλή, τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών, και παραμένουν εκεί για ένα μήνα. Όποιος πρόλαβε, δηλαδή πρόλαβε. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα και θες να το δεις μετά από 2 μήνες, 3 μήνες, για κάποιους έστω προσωπικούς λόγους, δεν μπορείς να τα δεις. Εκτός πια αν τα έχεις αποθηκεύσει. Αλλά ποιος κάνει τέτοια πράγματα? Υποθέτω ότι δεν αναρτώνται, δεν έχω μπει να το δω, αλλά υποθέτω δεν ανακοινώνονται οι αντικειμενικές τιμές αυτής της περιουσίας. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πολύ περισσότερο δε, εφόσον δεν έχουμε αντικειμενικές τιμές για τα εκτός σχεδίου, τουλάχιστον θα μπορούσαν να μας πούν πόσες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σε κτήματα, χωράφια, ξέρω εγώ, ή οικόπεδα εκτός σχεδίου
έχουν οι διάφοροι. Εν πάση περιπτώσει, παίζεται και εδώ ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που θέλω να σε πάω και λίγο πιο πέρα. Παρατήρησα ότι μία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε μηδέν εισόδημα. Και καλά, αυτή δεν ήταν βουλευτής πριν και μπορεί να είναι σύζυγος κάποιου και να μην έχει πραγματικά εισόδημα. Mm. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δήλωσε μηδέν, δηλαδή δεν έχει τραπεζικές καταθέσεις, η προηγούμενη επικεφαλής του ΚΚΕ, η Αλέκα Παπαρίγα. Αυτό το πρόσεξα και εγώ και ήθελα να το επισημάνω. Ναι, ναι, όχι. Εδώ πρέπει να κάνουμε... εδώ πρέπει να πούμε. Ή ότι με το που παίρνει τα λεφτά, τα παίρνει και τα καταθέτει στο λογαριασμό του κόμματος, ή δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λειτουργεί. Πώς πληρώνει τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και τα λοιπά. Όχι, ναι, μόνο με χαρτονόμισμα δηλαδή. Το παίρνει κατευθείαν και πάντα ο λογαριασμός της έχει ένα ευρώ, αν θυμάμαι καλά, ένα ή κάτι τέτοιο, ή κάτι λιγότερα σέντς. Άρα δεν έχει και λειτουργεί μόνο με χαρτονόμισμα, ας πούμε. Και πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της κλπ. Για τη διαβίωσή της. Είναι φοβερό. Είναι τρομακτικά επικοινωνιακός ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτός ο λογαριασμός. Να τρελαίνεσαι. Το ίδιο βεβαίως ήταν και του κυρίου Τσίπρα. Ο οποίος είχε 100 ευρώ, ας πούμε. Εντάξει, δεν είχε ένα ευρώ, είχε 100 ευρώ. Σταθερά. Εντάξει. Τι να κάνεις με 100 ευρώ. Λοιπόν, τι να πούμε. Πιστεύω ότι θα, επειδή φέτος θα κάνουμε όλοι καινούργιες δηλώσεις ε9 του χρόνου, για του χρόνου δηλαδή, για το 2014, να μπορέσει το κράτος να τα επεξεργαστεί λίγο τα στοιχεία και να μας τα δείξει. Αυτά θα τα πούμε, αυτά θα τα βλέπαμε αν είχαμε κάποιο οργανωμένο κράτος. Εδώ τώρα βρήκανε να κυνηγήσουν τον Παπαντονίου, τον άνθρωπο εκείνον που ακούγεται το όνομά του από την εποχή του χρηματιστηρίου. Θυμάμαι. Και εν πάση περιπτώσει ο συμφοιτητής μου ο Γιάννος τώρα βρέθηκε να έχει κατά λάθος ξεχάσει να δηλώσει κάπου 1 εκατομμύριο τόσο. Δεν ξέρω ευρώ, δολάρια, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αλλά στη λίστα Λαγκάρτ βρήκαμε τώρα τον αποδιοπομπαίο Τράγο. Όχι ότι πάω να υπερασπιστώ κανέναν, αλλά κοίταξε να δεις, εδώ άμα λειτουργούσε το κράτος θα είχαν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μας έχουν ζαλίσει το κεφάλι με τη λίστα Λαγκάρτ και επειδή έπρεπε κάποιος να τιμωρηθεί, βρέθηκε ένας. Όπως βρέθηκε ένας ο Τσοχατζόπουλος, ένας ο Τάδε. Έμα δεν μας αφήνουν ίσιους. Γι' αυτό σου λέω, άσε να μην μιλάμε για κράτος, με σύγχυσες πάλι. Πάντως, ναι, ναι, καλά. Πάντως εγώ θέλω να εμφανίσω από πολύ νοπές πληροφορίες που έχω ότι το θέμα της μηχανοργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Μας έχουν φακελώσει καλά. Όλους πολύ... εκτός από αυτούς που πρέπει. Όλους τους άλλους. Όχι. Δηλαδή τους γνωστούς ύποπτους που δεν έχουν να κρύψουν τίποτα. Τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους. Θα ολοκληρωθεί περί την 31η 12ου τώρα, του 13. Και ελπίζω ότι από το 2014 θα μπορεί διαφορετικά να λειτουργήσει να λειτουργήσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί αν δεν παίρνουν άνωθεν εντολές και αν λειτουργήσουν αντικειμενικά και με τη risk ανάλυση όπως λέει ο κύριος Θεοχάρης. Θα δούμε. Ευχόμαστε να κάπως να... Με αυτή την αισιόδοξη πρόβλεψη και την ευχή σου θέλω να σε ευχαριστήσω έτσι και να σε... Και να σε καλημερίσω. Να είστε καλά. Γεια σου, Φίλο. Γεια χαρά σου. Καλημέρα, Γεια. Λοιπόν, αφού είδαμε και τα εδώ, ας πάμε και λίγο πιο βόρεια από τη Θεσσαλονίκη που ήμασταν μέχρι τώρα με τον Φίβο Σιωνακίδη και ας πάμε σε μια συμφωνία που υπέγραψε επιτέλους η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επαναπροώθηση των μεταναστών, οι οποίοι περνώντας από την τουρκική επικράτεια εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά μέσω Ελλάδας και Βουλγαρίας, αλλά όχι τόσο πολύ όσο μέσω Ελλάδας. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για την επαναπρόθεση όσων μεταναστών εισέρχονται παράνομα σε ευρωπαϊκή χώρα μέσω Τουρκίας υπεγράφει χθες στην Άγκυρα και παράλληλα βέβαια οι Τούρκοι πήραν αντάλλαγμα, γιατί και μαζί έχουν, με την Ελλάδα έχουν υπογράψει
συμφωνία επαναπρόθεσης, η οποία ουδέποτε λειτουργήσε. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες της οποίας χρειάζονται βίζα. Μια πρακτική στην οποία ασκείται έντονη κριτική εδώ και χρόνια από τουρκικής πλευράς. Η επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών είναι το τίμημα για αυτή τη διευκόλυνση. Την κατάργηση της βίας υποστηρίζει εδώ και χρόνια η Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτή η εξέλιξη διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές και τον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών. Διμερή συμφωνία για την... Εδώ να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες που πηγαίνουν στην Τουρκία, οι Τούρκοι, την είχαν καθιερώσει αυτή την πολιτική, δεν ζητούσαν να πάρουμε βίζα εμείς για να πάμε, αλλά εκείνοι για να περάσουν και να έρθουν στα νησιά μας ήθελαν βίζα ή να περάσουν, επειδή αυτό επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς εμείς θα την είχαμε καταργήσει, νομίζω, για λόγους ακριβώς αυτούς που αναφέραμε, τουριστικούς και εμπορικούς. Διμερή συμφωνία για την επαναπρόθεση μεταναστών έχει υπογράψει η Τουρκία με την Ελλάδα από το 2000, μια συμφωνία η οποία όμως στην πράξη δεν τηρήθηκε ουδέποτε. Παραμένει η νέα συμφωνία να οδηγήσει στην άσκηση μεγαλύτερων πιέσεων στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα η εφαρμογή της συμφωνίας θα υλοποιηθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή, οι Τούρκοι ξέρουν και παίζουν ένα παιχνίδι πολιτικής πολύ καλύτερα. Τώρα υπάρχει το ερώτημα, μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά τα τουρκικά σύνορα? Στην Τουρκία εντείνονται οι επικριτικές φωνές που λένε πως η χώρα δεν αντέχει να υποδεχθεί και νέους μετανάστες. Ωστόσο, ο Αχμέτ Ιγκντούγκουγιου από το Πανεπιστήμιο Κότσου Κωνσταντινούπολης αμφιβάλλει ότι η επιβάρυνση θα είναι μεγάλη. Πριν 10 χρόνια περίπου 90.000 μετανάστες εισέρχονταν παράνομα στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια όμως ο αριθμός τους μειώθηκε περίπου στις 40.000. Τώρα βέβαια χτες είχαμε αναφέρει έναν τεράστιο αριθμό που δέχονται από τη Συρία και πάρα πολλοί από αυτούς προωθούνται στην Ελλάδα. Και μια και αναφέραμε τη Συρία, θα πάμε σε κάτι δραματικές εξελίξεις. Είχαμε μια πληροφορία ότι σε μια πόλη βορειοδυτικά της Συριακής πρωτεύουσας, στη Δαμασκού δηλαδή, περίπου 80 πολίτες εκτελέστηκαν από Ισλαμιστές αντάρτες και αυτή η είδηση βέβαια μεταδίδεται μόνο από τη ρωσική τηλεόραση. Άλλοι έχουν απαχθεί και άλλοι χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες ασπίδες στον πόλεμο που γίνεται. Θα δούμε τώρα, έχω μαζέψει 2 βίντεο για να δούμε τις δραματικές συνθήκες που υπάρχουν στη Συρία. Να το βλέπουμε, Ανέστη, και θα το αναφέρουμε. Σύμφωνα με το πρακτορείο Σάνα της Συρίας, βρίσκονταν περίπου 1.000 αντάρτες σε αυτή την πόλη πριν καταληφθεί από τον Συριακό στρατό. Είναι η πόλης Άντρα. Και όπως αναφέρει ένας στρατιώτης στο πρακτορείο, εδώ κατά τη διάρκεια των αχών σκοτώθηκαν πολλοί άμαχοι, όχι γιατί, όπως υποστηρίζει βέβαια ο κυβερνητικός στρατιώτης, είχαμε για στόχο αμάχους, αλλά επειδή πολλοί αντάρτες χρησιμοποιούσαν αμάχους σαν ασπίδα για να αποτρέψουν να δεχτούν πειρά από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Οι αντάρτες για τον αναφοδιασμό τους χρησιμοποιούσαν λαγούμια που έσκαβαν κάτω από τα θεμέλια και όπως βλέπετε αυτά τα λαγούμια και διέθεταν και ηλεκτρικό για να φωτίζονται και ειδικά μέσα για να περνούν τα πολεμοφόδια, τα οποία από πού ερχόντουσαν δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, και τα πολεμοφόδια διοχετεύονταν κατευθείαν στις αυτοσχέδιες ντάπιες που είχαν μετατρέψει μέσα στα σπίτια. Εδώ βλέπουμε ένα εργαστήριο κατασκευής οπλικών συστημάτων αυτοσχέδιων που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες. Βέβαια έχει πέσει και η προπαγάνδα του Συριακού στρατού. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι το άδικο είναι πάντα μόνο από τη μια μεριά.
Απλώς λέμε ότι στη Συρία εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό η πολιτική τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Βρετανίας. Δηλαδή, ενώ πριν μας λέγανε ότι να φύγει ο Άσαντ και τα λοιπά και τέρμα με αυτή την κατάσταση, τώρα εδώ θα πάμε να δούμε πού ακριβώς είναι η πόλη Άντρα, δεξιά εκεί επάνω, βορειοανατολικά της Δαμασκού, και θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται πια όταν μπήκανε οι κυβερνητικές δυνάμεις. Δεν έχει μείνει κτίριο που να μην έχει πληγεί. Αυτός είναι ο ανταποκριτής της ρωσικής τηλεόρασης που δείχνει... το προηγούμενο βίντεο που βλέπαμε, όχι αυτό, το προηγούμενο βίντεο ήταν από το CNN. Δηλαδή το CNN είχε πάρει συνέντευξη από κυβερνητικό στρατιώτη και εξέφραζε την άποψη της Συρίας. Κάτι το πρωτοφανές για τα τελευταία χρόνια που ήταν το μαύρο πρόβατο η κυβέρνηση Άσαντ. Main fact in Crete, because the Syrian army has not yet liberated the entire town. For the next few minutes, their government forces are fighting to reclaim the town of Adra near Damascus. Come up on the map in a sec. It's said to have been the scene of a massacre this last week carried out by Al-Qaeda-linked militants. Our sister channel RT Arabic filed this report. And massacred local civilians. Από την δραματική αυτή ιστορία που συνεχίζεται στη Συρία και που ο πληθυσμός υποφέρει, τόσο από τις βιοπραγίες των ανταρτών αλλά και από τα διασταυρούμενα πολλά πυρά ανάμεσα στις συριακές δυνάμεις και τις ανταρτικές. Πάντα οι άμαχοι πληρώνουν τέτοιες καταστάσεις και βέβαια έχουν υποχρεωθεί να πάρουν το ονοματιό τους και να προσπαθήσουν να βρουν έστω καταφύγιο είτε στο Λίβανο από μια μεριά είτε στην Τουρκία από την άλλη. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. I pray you'll be alright and watch us where we go. And help us to be well. Times when we don't know, let this be your prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where che tu dai. I pray we'll find your light. Nel cuore resterà. And hold it in our heart. A ricordarci che when stars go out each night, l'eterna stella sei. Nella mia preghiera. Quanta fede c'è. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo. Let's
simbolo di pace, di fraternità. Forza che ci dà. We ask that life be kind. E il desiderio che. Just like every child, just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci salve. Φωνάρα και η Σελίν Ντιόν σε αυτό το ντουέτο με τον Αντρέα Μποτσέλη. Για τον Μποτσέλη δεν έχουμε να πούμε. Είναι γνωστός τραγουδιστής της όπερα. Αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα από τη φωνή της Σελίν Ντιόν που κατόρθωσε να παρακολουθεί. Γιατί σε παρόμοια ντουέτα που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές ανάμεσα σε τραγουδιστή της όπερα με τραγουδιστή κοινό, βλέπουμε την παραφωνία. Όχι παραφωνία, αλλά τη διαφορά επίπεδου. Εδώ μπορώ να πω ότι η Σελίν Ντιόν ανταποκρίθηκε πάρα πολύ με ικανοποιητικό τρόπο σε αυτό το ντουέτο. Τώρα θα ήθελα να πάμε σε μια καταπληκτική είδηση, η οποία βέβαια μεταδίδεται για πρώτη φορά από τα δικά μας μέσα, γιατί τα δικά μας μέσα παρακολουθούν αυτό που λέω τα διεθνή μέσα αποβλάκωσης και δεν παρακολουθούν όλη την γκάμα των απόψεων. Όχι ότι και οι άλλοι δεν κάνουν προπαγάνδα, αλλά δεν μπορώ να είμαι στραμμένος μονόπλευρα. Το τι γίνεται στην Παλαιστίνη το ξέρουμε όλοι. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν ταξιδέψει και εκεί και έχουν δει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό θα μας το πει βέβαια μόλις γυρίσει, αν το πάρει και συνέντευξη, κάποιος δημοσιογράφος μη από αυτούς τους παπαγάλους του σειρμού, στον Υπουργό Άμυνας που είναι πάλι στο Ισραήλ. Λοιπόν, υπάρχει ένα διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο συνεδρίασε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. Το δικαστήριο αυτό καταδίκασε το Ισραήλ για γενοκτονία των Παλαιστίνιων. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων, το Ισραήλ πραγματοποιεί συνεχώς στα κατεχόμενα, αφού βρέθηκε ένοχο γενοκτονίας, πραγματοποιεί μαζικές δολοφονίες μέσω αεροπορικών και ναυτικών βομβαρδισμών, μαζικές εκτοπίσεις Παλαιστίνιων, σφαγές αμάχων, κλοπή μέσω κατασχέσεων της Παλαιστινιακής γης. Ισχύει στο Ισραήλ καθεστώς apartheid, διακρίσεων για τους Παλαιστίνιους ακόμα πολίτες του Ισραήλ. Τα Ισραηλινά νοσοκομεία δεν δέχονται αίμα από Αιθίωπες Εβραίους μετανάστες. Βομβαρδίζονται τα κατεχόμενα με βόμβες φωσφόρου. Παντελώς αποκλεισμένες από γη και θάλασσα Παλαιστινιακές περιοχές σε κατάσταση πολιορκίας και φυλάκισης οι κάτοικοι. Κλοπή των περιοχών που παράγουν πόσιμο είδωρ και απαγόρευση να διοχετευθεί σε Παλαιστινιακές περιοχές. Εκατοντάδες σταθμοί ελέγχου, checkpoints σε Παλαιστινιακές περιοχές, καθιστούν τη διαβίωση δύσκολη ως ανυπόφορη. Οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός της Γάζας έγινε σύμφωνα με διεθνή νόμο. Η επίσημη θέση να επιστραφεί η Γάζα στην εποχή του Μεσαίωνα αποτελεί για το Ισραήλ
πολιτική κατοχικής δύναμης. Οι Αμερικανοί δεν σταμάτησαν στη Χιροσίμα, συνέχισαν και στο Ναγκασάκι, δήλωσε ο απόστατος αξιωματικός Τζιλάντ Σαρόν, που είναι γιος του πρώην πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν. Και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτές είναι οι δηλώσεις που είδαμε, να στείλουμε πίσω το Ισραήλ στο Μεσαίον, αυτός είναι ο Τζιλάντ Σαρόν. Και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι προκαλεί πόνο στους Άραβες κατοίκους, ώστε οι συνθήκες διαβίωσής τους να είναι ανυπόφορες. Όταν έχεις έναν πρωθυπουργό να λέει τέτοια πράγματα, νομίζω ότι περιτεύουν τα λόγια. Τώρα, στα κατεχόμενα μπορούμε να δούμε οι συνθήκες, πώς είναι η διαβίωση, ιδίως στη Γάζα. Νομίζω ότι πραγματικά έχουν επιστρέψει όχι στο Μεσαίωνα, σε άλλες περιοχές. Αυτά δεν είναι μόνο νερά από τις πλημμύρες, αλλά όπως θα μας πει και ένας κάτοικος της Γάζας, είναι και λίμματα που βγήκανε στους δρόμους. Τα παιδιά μας δεν τα αφήνουμε να πατήσουν στο δρόμο, αναγκαζόμαστε και τα πηγαίνουμε μόνοι μας στο σχολείο, λέει αυτός ο κάτοικος. Και βέβαια αυτή είναι η είδηση για το δικαστήριο. Και ας δούμε και μερικές εικόνες άλλες. Εδώ είναι μια διαδήλωση από Αμερικανούς πολίτες. Ένας Αμερικανός πολίτης λοιπόν που φοράει τη σημαία των Παλαιστίνιων έκανε δηλώσεις και λέει πόσο άδικη είναι η αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ, πόσο άδικη για τους Παλαιστίνιους είναι η αμερικανική πολιτική στήριξης του Ισραήλ. Αυτό βέβαια δεν θεωρήθηκε καλό. Να δούμε το φυσικό ήχο, γιατί τον συλλαμβάνουν για αυτά που λέει. I say to the people of Israel that they must join the world, join the world consensus. The entire world has decided that this occupation cannot go on, that να τερματιστεί η κατάληψη των Παλαιστινιακών εδαφών, λέει. Προσπαθεί και ταυτόχρονα να κρατήσει το καπελάκι αυτό που φοράνε οι Εβραίοι, για να δείξει δηλαδή ότι και αυτός είναι Εβραίος που τα λέει. Είναι Αμερικανός πολίτης βέβαια, κρατάει και το διαβατήριο στο χέρι. Και βέβαια του ζητάνε το διαβατήριο οι αστυνομικοί και αυτός αρνείται να τους το δώσει. Και μη με σπρώχνεις, του λέει, και θα δεις τι θα πάθεις τώρα για αυτό που είπες, μη με σπρώχνεις. Εάν φέρονται έτσι σε Αμερικανό πολίτη, καταλαβαίνετε πως φέρονται στους Παλαιστίνους. Αυτοί είναι Αμερικανοί διαδηλωτές που πήγανε να διαδηλώσουν για τις Ισραηλινές βιοπραγίες και την εν γέννη πολιτική του Ισραήλ στα κατεχόμενα. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο. Τον πάνε καροτσάκι βέβαια μετά. Προσπαθεί να πει κάτι βέβαια στους άλλους συγκεντρωμένους, αλλά τον τζουβαλιάζουν στο αστυνομικό όχημα. Θα φάει καλά που λέμε. Και όλα αυτά γιατί τόλμησε να μιλήσει εναντίον της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ. Αυτές είναι οι εικόνες τώρα
στη Γάζα μετά από τις πρόσφατες πλημμύρες. Και το παράδοξο είναι ότι είναι φιλμ του CNN. Δεν μας έχει συνηθίσει και το CNN σε τόσες ανθρώπινες εικόνες από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Γιατί πραγματικά περιγράφει σκηνές που... σκηνές δυστυχίας που ζήσανε οι πολίτες των κατεχόμενων μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Lone power plant was shut off last month, causing 12-hour blackouts due to a fuel shortage. On a tour of the destruction brought by the winter storm, a Hamas minister gets an earful as he approaches a farmer. I might freeze to death, the farmer yells. The farmer is distraught because the storm has flooded his fields and frozen his crops, which means he will suffer a long, difficult year, not just a hard winter. He says he's totally ruined. There's nothing left, not the greenhouse nor his fields of peas, carrots, cucumbers and potatoes. It's all completely destroyed, he tells us. Here, the blame game is an endless stream of slights Hamas lays at Israel's feet. Οι καταστροφές που λέτε, που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι τεράστιες και στα Σπαρτά και ο κόσμος προσπαθεί με κάθε μέσο να κυκλοφορήσει. Ήταν κάτι το πρωτοφανές αυτό που έγινε στα κατεχόμενα, στην περιοχή της Γάζας, που είναι υποτίθεται ανεξάρτητη, αλλά έγκλειστη από αέρα και θάλασσα και γη. Και βέβαια ο πληθυσμός προσπαθεί με κάθε μέσο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από τη θεομηνία που τον συγκλώνησε και δημιούργησε τόσα προβλήματα. Με αυτές τις εικόνες φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι το μόνο που μπορώ να σας ευχηθώ είναι ένα καλό απόγευμα και να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον τρελό κόσμο, γιατί δεν υπάρχει και άλλη λύση. Να το αντέξουμε. Γεια σας.